Θα πάω στον κύριο Βασίλειο Τζέμο. Ο κύριος Τζέμος είναι πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Δημοσιολόγων, επίκουρος καθηγητής δημοσίου δικαίου και οικονομικών θεσμών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και νομικός. Και γιατί ο κύριος Τζέμος? Γιατί ο κύριος Τζέμος έγραψε ένα, κατά τη γνώμη μου, από τα πιο εντυπωσιακά άρθρα πάνω στο θέμα της λειτουργίας και της ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών πανεπιστημίων, ξεκαθαρίζοντας από την αρχή του άρθρου ότι δικαιοπολιτικά είναι υπέρ της συνταγματικής αναθεώρησης του άρθρου 16 και συμφωνεί με την υποποιωτικούς όρους ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Και αυτό παρότι το μείζον, όπως λέει, είναι η θωράκιση και η βελτίωση του δημοσίου πανεπιστημίου. Όμως, νομικά το τοπίο είναι εντελώς διαφορετικό από την επίσημη αφήγηση που έχουμε κατά τον κύριο Τζέμο. Καλημέρα, κύριε Τζέμο. Καλημέρα σας, κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και εγώ για την ανταπόκριση. Με δεδομένη τη θέση που έχετε στο θέμα, θέλω λίγο να μου πείτε σε σχέση με το Σύνταγμα, αυτό που πραγματεύεστε στο άρθρο σας, και σε σχέση με την ερμηνεία ότι απαγορεύεται από το Σύνταγμα μεν η ίδρυση νέου ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, αλλά δεν απαγορεύεται η μετεκατάσταση ήδη λειτουργούντος ιδιωτικού πανεπιστημίου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και άλλου κράτους. Ναι, όπως πολύ σωστά το ξεκινήσατε το θέμα, ως συνήθως, κύριε Σαχίνη, πρέπει να διακρίνουμε το δικαιοπολιτικό επιχείρημα με το νομικό επιχείρημα. Πολλές φορές όταν συγχύονται ή μπαίνουν μαζί στη συζήτηση, δεν μπορούμε να έχουμε σαφή συμπεράσματα και ο κόσμος να καταλαβαίνει. Δηλαδή είναι διαφορετικό το τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και το διαφορετικό το τι ισχύει. Οπότε, ως προς το νομικό κομμάτι, το τι λέει το Σύνταγμα, παρότι σέβομαι όλες τις φωνές των έγκριτων συναδέλφων που έχουν άλλες προσεγγίσεις σε αυτό το θέμα, κατά τη γνώμη μου και νομίζω κατά την πλειοψηφία των ανθρώπων που, και των συνταγματολόγων, αλλά και όποιο απλού πολίτη διαβάσει το Σύνταγμα είναι σαφές. Μας λέει και το κυκλώνει σε τρία σημεία, ότι απαγορεύεται η σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες, 16 παράγραφος 8. Το κυκλώνει και λέει ότι τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι ιδρύματα οργανωμένα με τη μορφή του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου, προσοχή, και με πλήρη αυτοδιοίκηση. Κρατάω τα τρία σημεία που λέει το Σύνταγμα. Ιδρύματα, δηλαδή όχι άλλη μορφή νομικής οργάνωσης, με τη μορφή νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και με πλήρη αυτοδιοίκηση, και ότι οι καθηγητές πανεπιστημίου είναι δημόσιοι λειτουργοί. Το κυκλώνει. Και οπότε οι απόπειρες που έχουν γίνει για σύμφωνη ερμηνεία με το ενωσιακό δίκαιο, που θα οδηγούσε σε μια ευελιξία στο να δεχτούμε ότι και το Σύνταγμα επιτρέπει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, κατά τη γνώμη μου, και νομίζω ότι καθενός που ερμηνεύει με σαφήνεια το Σύνταγμα, συνιστούν κόντρα λέγγεμα δόκιμες ερμηνείες, οι οποίες, δηλαδή καταρχήν είναι θέμα ερμηνείας ότι το Σύνταγμα το απαγορεύει. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο, το νομικό, το οποίο είναι σαφές και το οποίο δεν πρέπει να συγχαίεται με επιχειρήματα του τύπου και όμως είναι καλό να γίνουν ιδιωτικά επιχειρήματα. Ιδιωτικά πανεπιστήμια, γιατί είναι άλλο το νομικό δεδομένο και άλλο το δικαιοπολιτικό δεδομένο. Μάλιστα. Οι απόψεις του καθενός μας. Παράρτημα, η ίδρυση. Τώρα, στο δεύτερο θέμα που σωστά τίθεται, η γνώμη μου, και επειδή έχω γράψει και το πρώτο, ας πούμε, είμαι επιμελητής και έχω γράψει το πρώτο βιβλίο κατάρθρων ερμηνείας του Συντάγματος, που είναι σε δύο εκδόσεις και τώρα ετοιμάζεται και τρίτη έκδοση, για το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 20 εκλεκτούς συναδέλφους που συμβάλλουν σε αυτό. Το ενωσιακό δίκαιο έχει από το 2009 ρητή ρύθμιση στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει θεμελιώδες δικαίωμα ίδρυσης ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, χωρίς να διακρίνει αν είναι νηπιαγωγεία, σχολεία ή πανεπιστήμια. Αυτό υπάρχει από το 2009. Υπάρχει όμως ταυτόχρονα στο 165 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ρητή ρύθμιση που λέει ότι η εκπαίδευση είναι καταρχήν αρμοδιότητα των κρατών μελών. Οπότε αυτό το θεμελιώδες δικαίωμα του 14 παράγραφος 3 θεωρείται μέχρι τότε ότι δεν δέσμευε τα κράτη-μέλη. Όμως ήρθε μία απόφαση του 2020 του ΔΕΕ, αυτό είναι το νέο νομικό δεδομένο, και γι' αυτό, για να το δούμε έτσι ψύχρεμα και χωρίς αντιπαλότητες, αναζωπηρώθηκε η κουβέντα. Το 2020 λέει το ΔΕΕ πρώτη φορά σε μία απόφαση για το Σόρος Ουγγαρία, και το επανέλαβε και το 2022, ότι το 14-3, θα έρθω στο διατάφτα, στο συμπέρασμα, δεσμεύει και τα κράτη-μέλη. Αυτό δεν υπήρχε ο νομικό δεδομένο. Πλέον υπάρχει ως νομικό δεδομένο. Δεσμεύει και τα κράτη-μέλη. Οπότε έχουμε από το 20, κατά το ΔΕΕ, κατά το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι απαραίτητο το ίδιο θα υιοθετήσει το ΣΤΕ, ευθεία σύγκρουση
του 16 του συντάγματος με το 14.3. Αυτό είναι κατά τη γνώμη το νομικό δεδομένο. Και προχωράω στο ερώτημά σας ευθέως και λέω ότι κατά το ΔΕΕ, με βάση αυτή την ομολογία, αν τη μελετήσει κανείς σε βάθος, είναι η ΣΕ 66 του 18 και η ΣΕ 31 κάθετος του 20, δύο πολύ σημαντικές αποφάσεις, βλέπει ότι δεν επιτρέπεται κατά το ΔΕΕ μόνο η ελευθερία μετεγκατάσταση. Ή θα έρθει ένα κράτος μέλος και υπό ποιοτικούς όρους, υπό αυστηρούς όρους, θα ιδρύσει, θα δώσει το δικαίωμα ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, ή μόνο η ελευθερία μετεγκατάσταση συνιστά μη αναλογικό περιορισμό στο θεμελιώδες δικαίωμα της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων. Για να το κάνω ακόμα πιο σαφές. Είναι σαν να ανοίγουμε ένα κομμάτι της αγοράς, σούπερ μάρκετ, μπακάλικα, βενζινάδικα, και να λέμε ότι θα επιτρέπεται να λειτουργήσουν στην Ελλάδα φαρμακεία, μόνο φαρμακεία ή σούπερ μάρκετ που λειτουργούν ήδη στο εξωτερικό. Αυτό κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μόνο η ελευθερία μετεγκατάστασης είναι αντίθετη στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε η κυβέρνηση, αν θέλει να υποστηρίξει την αρχή της υπεροχής, δηλαδή ότι υπερέχει το νοσιακό δίκαιο, θα πρέπει να φέρει ένα νόμο, κατά τη γνώμη μου, ο οποίος να βάζει όρους στην ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Άρα αυτή είναι η ορθή οδός. Όσοι έχουν τα πράγματα, με βάση αυτά που ακούγονται μέχρι στιγμής, το ΣΤΕ, ναι, θα κηρύξει αντισυνταγματικό το νόμο με βάση το νομικό πεδίο. Κοιτάξτε, το ΣΤΕ, όπως έχω γράψει και στο άρθρο μου και έχω υποστηρίξει και σε ομιλία έτσι και σε κάτι μελέτες μου που είχα και σε ανύποπτο χρόνο και παλιά και με αφορμή και την υπόθεση του βασικού μετόχου που είχε περίπου το ίδιο μοτίβο, αυτή τη στιγμή το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει ρητή θέση, όπως και τα περισσότερα μέσα σε είτε καθαρόημα συνταγματικά δικαστήρια, είτε ιονή συνταγματικά δικαστήρια, όπως είναι το δικό μας πολύ σοβαρό Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν είναι δηλαδή ότι υπεκφεύγει, αλλά δεν είναι η γραμμή των ανωτάτων δικαστηρίων στην Ευρώπη που σέβονται το ενωσιακό δίκαιο κατά τα άλλα, ότι ρητά υποστηρίζουν ότι υπερισχύει το ενωσιακό δίκαιο του συντάγματος. Αυτό δεν υπάρχει ως ρητή θέση σε επανειλημμένες υποθέσεις. Οπότε δεν μπορεί να προδικάσει κανείς ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας θα πει ότι το ενωσιακό δίκαιο υπερισχύει του συντάγματος. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με κάτι πραγματολογικό. Επειδή ακούω πολλές συζητήσεις ότι θα έρθει το MIT, θα έρθει το Harvard και θα έρθει η Οξφόρδη. Και κύριε Τζέμο, δεν είστε ένα τυχαίο πρόσωπο. Εάν δεν κάνω λάθος, σε όλα αυτά τα δημόσιου χαρακτήρα μη δημόσια πανεπιστήμια, γιατί υπάρχουν και τα άλλα που είναι δημόσια και καλά πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά αυτά είναι μη δημόσια, προσέχω τι λέω. Αν δεν κάνω λάθος, οι ιδιώτες δεν αποκομίζουν ευθέως κέρδος από αυτά. Μπορεί να χορηγούν έρευνες και να τις καρπώνονται. Άλλο αυτό. Το ερώτημά μου είναι το εξής. Σε όλες τις περιπτώσεις καλών και γνωστών ιδιωτικών πανεπιστημίων με πολλά εισαγωγικά, θέλω να μου πείτε, μπορεί κάποιος να ιδρύσει ένα τέτοιο πανεπιστήμιο χωρίς να δωρήσει 50, 100, 200 εκατομμύρια στην Ελλάδα για να ιδρύσει ένα καλό μη κρατικό πανεπιστήμιο, διότι ακόμη και οι μεγαγκιστάνες στο εξωτερικό, όταν δωρίζουν πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια, τα δωρίζουν σε ήδη υπάρχοντα δημόσια ή δημόσιο χαρακτήρα, όπως το MIT, καλά πανεπιστήμια, και δεν στείλουν ένα καινούριο με το όνομά τους τον τίτλο, ώστε να μείνει κιόλας να το χαίρονται. Και το λέω αυτό, διότι η δική μου απορία είναι η εξής. Θα ανοίξει ένα παράρτημα του MIT εδώ στην Ελλάδα, θα έρχεται από το Cambridge ο νομπελίστας καθηγητής που πληρώνεται 2 και 4 εκατομμύρια το χρόνο για να διδάξει εδώ. Να σας πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το προβλέψω αυτό, αλλά σίγουρα και εγώ κλείνω προς την προσέγγιση που έχετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι η συζήτηση, αν μπει στο αυλάκι και ιδρυθούν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα, είναι υποκριτική η κουβέντα το μη κερδοσκοπικά. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, και οι δωροές ή τέλος πάντων αυτού του είδους ιδοσοληψίες, ένα είδος κερδοσκοπίας είναι και ανταλλαγή συμφερόντων, τα οποία εγώ προσωπικά θεωρώ καλύτερα να είναι ένα κερδοσκοπικό ίδρυμα. Έτσι, παρά να υπάρχουν αυτού του είδους ιδοσοληψίες. Και έρχομαι δηλαδή στο διατάφτα αυτού του ζουμιού, του πολύ κέριου ερωτήματος που θέτετε. Θεωρώ ότι η συζήτηση, αν έρθουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, ακόμα και αν ξεκινήσουν ως μη κερδοσκοπικά, ως κερδοσκοπικά θα εξελιχθούν. Το κρίσιμο δεν είναι αυτό. Φυσικά και θα είναι κερδοσκοπικά, και εγώ δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα αν είναι κερδοσκοπικά. Εκεί που βλέπω πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να έρθει ο νομοθέτης και θα πει κερδοσκοπική δραστηριότητα, ναι, αυτονόητο. Θεωρώ ότι η συζήτηση είναι υπεκφεύγει όταν θεωρεί ότι θα έρθει ένα πανεπιστήμιο μεγάλο και θα έρθει μόνο, όπως λέτε, αλλά με πλήρη κατοχύρωση, όπως λέει και το Σύνταγμά μας, και της ακαδημαϊκής ελευθερίας των διδασκόντων και της πλήρους αυτοδιοίκησης. Δηλαδή, των εσεντσιάλια που έχουν και στα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε σοβαρά κράτη του κόσμου. Τυχαίνει να ξέρω καλά τη Γερμανία,
όπου υπάρχουν ιδιωτικά πανεπιστήμια, λίγα, αρκετά καλά, όχι καλύτερα από τα πάρα πολύ καλά δημόσια, και έχει λειτουργήσει τα τελευταία 15 χρόνια αυτή η συλλειτουργία, έτσι, γιατί περισσότερο ακολουθούμε και το υπηρετικό παράδειγμα. Δεν είμαστε ούτε Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε Κίνα περισσότερο τώρα. Θεωρώ ότι το παράδειγμα της Γερμανίας, που έχουν φτιαχτεί 3-4 ιδιωτικά πανεπιστήμια, πλήρως αυτοδιοίκητο, με ακαδημαϊκή ελευθερία, θα ήταν σε μια πρώτη προσέγγιση ένα ωραίο παράδειγμα και την Ελλάδα. Έτσι, αλλά επιμένω, κύριε Σαχίν, το κρίσιμο είναι να υπάρχει μια νομοθεσία με πολύ αυστηρούς όρους όταν έρθουν. Ναι, αυτό που λέτε, όρους με τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό που λέτε προϋποθέτει και πολύ σοβαρή προοπτική επένδυσης. Όχι ρίχνω μερικά και μετά επιδοτούμε. Και θέλω να προσθέσω. Και το έχετε βάλει και εσείς στο άρθρο σας. Και θέλω να προσθέσω ότι παραρτήματα που ακούω κάποιους χαζολογώντας να λένε για MIT, Harvard, Oxford, Cambridge κτλ. Τέτοια παραρτήματα δεν έγιναν πουθενά στον κόσμο. Ούτε στην Αυστραλία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στον Καναδά, ούτε στην Αγγλία. Παραρτήματα εγώ ξέρω ότι στείλουν μικρά και όχι καλά ιδρύματα, καθαρά για κερδοσκοπικούς όπως έχετε πει λόγους. Καλά κάνουν, δικαίωμά τους. Άρα σε αυτή την περίπτωση, αν έχουμε τέτοια παραρτήματα, δεν θα έχουμε διαρροή συναλλάγματος στο εξωτερικό που τόσο φαίνεται να μας απασχολεί τελευταία. Το παράρτημα που θα στέλνει τα λεφτά. Μάλιστα. Βέβαια. Και σας λέω και ένα ακόμα πράγμα παραπάνω. Από τη στιγμή που θέλεις να ανοίξεις ένα πεδίο επιχειρηματικότητας, την εκπαίδευση, πώς έρχεσαι τόσο εύκολα και λες, εγώ αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ, σας λέω, δικαιοπολιτικά, από άποψη κράτους δικαίου, έτσι, δικαιοκρατικά. Τόσο εύκολα ότι θα επιτρέψω μόνο να έρθουν ήδη έτοιμα με διακρατικές συμφωνίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κύπρο, τον Καναδά, δεν ξέρω τι. Ή θα, αν πιστεύεις ότι πρέπει να ιδιωτικοποιηθεί και να φύγει κάτι, και κατά τη γνώμη μου και εμένα είναι αναχρονιστικό, το έχω υποστηρίξει ήδη από το 2006 ότι έπρεπε να έχει αναθεωρηθεί αυτό το άρθρο, γιατί είναι αναχρονιστικό και όντως δεν υπάρχει αλλού στην Ευρώπη, χωρίς να το θεωρώ, κύριε Σαχίνη, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει η ελληνική πολιτεία, ότι αν φτιάξουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια θα είναι κάτι καλό ή κάτι κακό, αλλά είναι αναχρονιστικό σαν αντιμετώπιση, έτσι, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντως, σε κάθε περίπτωση το κρίσιμο είναι ότι θα πρέπει να μπουν αυστηροί όροι. Και προλαβαίνω λίγο την κουβέντα, γιατί φοβάμαι ότι αν χαθούμε μόνο στη σύγκρουση θα μπουν αυστηροί όροι. Θα πρέπει να μπουν αυστηροί όροι, κατοχυρωμένο το πλήρες αυτοδιοίκητο, να μην διδάσκουν άνθρωποι χωρίς διδακτορικό, να μην υπάρχουν πανεπιστήμια σε έναν όροφο χωρίς υποδομές. Γιατί και αυτό που βλέπουμε τώρα, τα κολέγια που λειτουργούν στην Ελλάδα, δεν πρέπει να είμαστε και ιδιαίτερα ευχαριστημένοι για την ποιότητα σπουδών που παρέχουν αντί πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Μάλιστα. Βασίλειος Τζέμος, θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή την τοποθέτηση σήμερα. Μας βοηθάει να πάμε την κουβέντα παρακάτω, μια κουβέντα που πρέπει να γίνεται. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζέμο, να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαχίνη. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Γεια σας.